Pod for Fashion, είμαι η Κατερίνα Βλάχου και μαζί θα μιλήσουμε για fashion trends από τα πιο ανατρεπτικά catwalk μέχρι τα πιο εντυπωσιακά street styles. Συγκεκριμένα θα αναλύσουμε celebrity outfits και θα δούμε ακόμα και το ίδιο outfit, ποιο celebrity φόρεσε καλύτερα και φυσικά έχουμε το fashion music icon της εβδομάδας, την Avril Lavigne, την οποία και αναλύουμε. Πριν πούμε το σημερινό fashion trend, το οποίο θα αναλύσουμε, θέλω να σας αποκαλύψω κάτι φοβερό. Καθώς, παιδιά, τα Stan Smith Vegan δεν περιέχουν σε κανένα υλικό τους συστατικά ζωικής προέλευσης. Ενώ πιο συγκεκριμένα, τα παπούτσια κατασκευάζονται με τεχνολογία Prime Green, μία σειρά από ανακυκλωμένα υλικά υψηλής απόδοσης. Το παπούτσι περιέχει 50% ανακυκλωμένο υλικό και μάλιστα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά για να μειώσουμε τη χρήση πρωτογενών υλικών και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σήμερα, παιδιά, θα σας μιλήσω για τους fans των αξεσουάρ. Πώς τα αξεσουάρ μπορούν να μας αλλάξουν ολόκληρο το outfit και συγκεκριμένα με τσάντες και όπως βγήκανε στα catwalk για άνοιξη καλοκαίρι. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε Valentino συλλογή για την άνοιξη του 2021 και βλέπουμε ότι οι μεγάλες αλυσίδες επιστρέφουν στις τσάντες μας είτε ως λουράκι είτε ως λεπτομέρεια και σε διάφορες αποχρώσεις. Από πολύχρωμες αλυσίδες μέχρι κλασικές χρυσές ή μπρονζέ. Παιδιά, αυτή είναι η αγαπημένη μου! Έχουμε από συλλογή Versace την άνοιξη 2021. Όποιος θέλει να μου την κάνει δώρο, τι θέλω. Παιδιά, είναι όλη αυτή η τάση με τις candy colored τσάντες. Δηλαδή σε αποχρώσεις με νέον πορτοκαλί, λιλά, φούξια, baby pink. Και έτσι είναι για να βάλουν λίγο χρώμα στη ζωή μας και συνοδεύουν και την τάση της φετινής άνοιξης με όλα αυτά τα παστέλ και τα νέον χρώματα. Πάμε στην τρίτη φωτογραφία από Chanel συλλογή 2021 άνοιξη. Πάρα πολύ μικροσκοπικές τσάντες σε πολύχρωμες αποχρώσεις είναι από τα αγαπημένα των designer για φέτος. Και τέλος έχουμε από Longchamp της ανοιξιάτικης συλλογής του 2021 τσάντες με πολύ περίεργες υφές, όπως αυτή εδώ πέρα η μπλε δικτυωτή τσάντα. Πολύ όμορφη και αυτή, αλλά ξαναλέω αυτή την Versace που είδαμε πριν, τι θέλω. Σιγά πόσο μπορεί να κάνει, μωρέ, πια. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα να απολαύσουμε τον Drake με το Tussie Slide και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και έχει έρθει η ώρα να σχολιάσουμε αγαπημένα celebrity Instagram προφίλ. Λίγο πριν όμως φτάσουμε εκεί, θέλω να σας μιλήσω για τα παπούτσια Stan Smith Vegan, στα οποία κανένα υλικό τους δεν περιέχει συστατικά ζωικής προέλευσης. Οι εσωτερικοί τους πάτη κατασκευάζονται από φελό, ένα φυσικό και ανανεώσιμο υλικό, το οποίο είναι φυσικό, ανακυκλώσιμο και μη τοξικό. Επίσης, παιδιά, ακούστε αυτό, τα κορδόνια κατασκευάζονται από χαρτί. Πάμε να δούμε τη celebrity Instagram accounts. Πρώτα με την Hailey Bieber, η οποία φοράει ένα υπέροχο jeans, πάρα πολύ ωραία γραμμή. Μοκασίνια, αν δεν κάνω λάθος, από κάτω, μια πάρα πολύ όμορφη τσάντα. Και δερμάτινο ή δερματίνη σακάκι από πάνω, πολύ κομψή όπως πάντα. Πάμε στην Lily Collins, η οποία... Παιδιά, αυτή η φούστα που φοράει με τα κρόσια και το pattern που έχουν πάνω τα κρόσια της φούστας είναι υπέροχο. Είναι μια φωτογράφηση που πήγαινε σε μια πισίνα. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο top αμάνικο από πάνω. Απλά υψηλόμεσες, φανταστείτε να είναι υψηλόμεσες οι μπότες. Υψηλές μπότες που είναι πάνω από το γόνατο. Νομίζω ότι το μπουκώνουν. Θα μπορούσε να ήταν απλά ένα τακουνάκι ή ένα μποτάκι από κάτω. Αυτό μόνο έχω να πω. Και τέλος να δούμε την Ειρίνα Σάικ, η οποία φοράει ένα πανέμορφο παλτό σε ρίγες, ιβουάρ ή πιτς, ανάλογα τώρα πώς το βλέπετε και εσείς στην οθόνη σας, και μπλε ρουά, πανέμορφο. Κάνει κρύο από ό,τι βλέπουμε για να φοράει και σκουφάκι και μποτάκια από κάτω. Πάμε να συγκρίνουμε την Megan Fox και την Selena Gomez, οι οποίες, παιδιά, έβαλαν την ίδια φούστα. Πάμε να δούμε ποιος τη φόρεσε έτσι πιο όμορφα.
θα το πω έτσι λιγάκι που είναι λίγο πιο casual της Megan Fox. Θα προτιμήσω Selena Gomez, γιατί μου αρέσει πολύ περισσότερο το top με το οποίο το έχει συνδυάσει. Και εγώ έτσι θα ήθελα να το φόραγα, να σας πω την αλήθεια. Οπότε ψηφίζουμε εκείνη και πάμε να την απολαύσουμε στο δεύτερο break, στο τραγούδι Rare, και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο Mad for Fashion, γιατί έχει έρθει η στιγμή να αναλύσουμε και σήμερα το Fashion Music Icon της εβδομάδας, που είναι η Avril Lavigne, και να αναλύσουμε εμφανίσεις της, όπου έχουμε εδώ πέρα στα χέρια μας. Πριν όμως σας μιλήσω για τις εμφανίσεις, πάμε να πούμε για το διαγωνισμό που έχουμε στο Instagram. Πρέπει να μπείτε στο λογαριασμό μας στο Mad TV στο Instagram, και παιδιά, παίζει διαγωνισμός με το Adidas Stan Smith, και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να λάβετε μέρος και να ακολουθήσετε τους όρους συμμετοχής, καθώς ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα ολοκέντριο ζευγάρι Adidas Stan Smith. Πάμε να δούμε την αγαπημένη μας Avril Lavigne, που στο προηγούμενο επεισόδιο, το χθεσινό, τι ψιλοκράξαμε, αλλά θέλω λιγάκι να δούμε σήμερα τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτά, καθώς το 2011 στο Magic Marketplace Convention στο Las Vegas παρουσιάζει και προμοτάρει την Abaddon συλλογή της, που σας έχω πει ότι έχει δικιά της σειρά με ρούχα, και φοράει στην ουσία ένα t-shirt από τη συλλογή της, ένα καλσόν τρυπητό από κάτω με pattern και παπούτσια. Αυτό θέλει να πουλήσει, τέτοιου είδους είναι και τα ρούχα της, οπότε μου φαίνεται φυσιολογική η εμφάνισή της. Αν ήθελε να δείξει κάτι άλλο, θα φορούσε κάτι άλλο, οπότε δεν μπορώ να την κρίνω πάνω σε αυτό. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, όπου είναι photoshoot για τα ρούχα της, καθώς φοράει ένα ροζ t-shirt, ένα jean σορτσάκι και ένα ροζ καλσόν από κάτω. Παιδιά, γιατί το έχω πάθει αυτό τώρα εγώ με την Avril Lavigne. Είναι απλά μια άλλη εποχή, το δέχομαι και συνεχίζω. Πάμε στις αρχές του 2000, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ περισσότερο τότε, που ήταν και μικρούλα, γύρω στα 17 της, και ο τρόπος που ντυνότανε με το skater στυλ της ταιριαζε απόλυτα, απόλυτα, σαν alternative στυλ και outfit. Φοράει πλέον ένα t-shirt, φοράει ένα μακρύ shorts, βερμούδα δηλαδή, φοράει και από κάτω σκακέρα παπούτσια, και είναι απλά υπέροχη. Είναι απλά υπέροχη, παιδιά. Τέλος, θα τη δούμε στα ABC Studios, στην εμφάνισή της στο Good Morning America τον Νοέμβριο του 2013, όπου φοράει ένα πάρα πολύ όμορφο φόρεμα με έξω τους ώμους και ένα πάρα πολύ ωραίο pattern με αστέρια. Και είναι ωραίο, παιδιά, αυτό π.χ. είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, να τη λέμε και την αλήθεια μας, και μου αρέσουν και τα μαλλιά της όπως τα έχει συνδυάσει. Πάμε να την απολαύσουμε λοιπόν στο Girlfriend, και εμείς επιστρέφουμε με τα αγαπημένα μας beauty tips. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και έχει έρθει η ώρα για τα αγαπημένα μου beauty tips. Καθώς, παιδιά, έχω στα χέρια μου ένα πανέμορφο σπουκαράκι, λαγουδάκι, το βλέπετε κι εσείς. Είναι ένας τέλειος τρόπος, παιδιά, με ένα σπουκαράκι να απλώσετε το foundation σας για ένα ψεγάδιαστο αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο είναι από ένα υδροφιλικό υλικό, το οποίο βοηθάει να μην κάνουμε γραμμές όταν βαφόμαστε. Και, παιδιά, είναι τόσο γλυκούλη, γιατί είναι ένα λαγουδάκι στη συσκευασία. Και φυσικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στεγνό, όπως είναι το δικό μου αγαπημένο, ή βρεγμένο. Όλα τα προϊόντα της Wet n' Wild μπορείτε να τα βρείτε στο skourascosmetics.gr. Και κάπως εδώ, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6.30 ώρα. Θέλω στα παιδιά του YouTube να σας πω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια εσείς που βλέπετε μετά την εκπομπή. Ποια εμφάνιση της Avril Lavigne από όσες έχουμε δει ήταν η αγαπημένη σας, και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Οπότε τα φιλιά μου, και τα ξαναλέμε. Γεια σας!